Και εμείς μπορούμε να μεταφέρουμε μηνύματα και στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, τα οποία βλέπουμε τον κόσμο. Συγγνώμη, και εμείς το στηρίζουμε. Έχετε φρικτά παράπονα από τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ό,τι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλο. Ναι. Διότι σαφέστα, μια στιγμή, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση μέσα στο κόμμα. Εμείς θα βοηθήσουμε. Δεν υπάρχουν βουλευτές μαριονέτες πια. Μπορεί να υπήρχαν παλαιότερα στο παρελθόν, τώρα δεν υπάρχουν. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς θα βοηθήσουμε. Εμείς θα συνεισφέρουμε στο έργο της κυβέρνησης. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο. Και ενδεχομένως τα λάθη που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον έμφυα να είχαν διορθωθεί. Για παράδειγμα, συζητούσαμε τώρα στο διάλειμμα, λέγατε εσείς, ότι η έκπτωση θα ισχύσει για ένα χρόνο. Καταρχάς, έτσι ορίζεται. 20%, ναι, 20% είναι μικρή έκπτωση. Και επίσης, αν το έχεις ηλεκτροδοτούμενο για μία μέρα μόνο το χρόνο, δεν μετράει. Ναι, αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, είναι δυνατόν να ζητάς φόρο εισοδήματος από κάπου που δεν υπάρχει εισόδημα? Είναι παντελώς άδικο. Και με τις διορθώσεις πάλι έχετε θέμα. Προβληματίζομαι ιδιαίτερα.